Επιστρέψαμε και πάλι στο κολυμβητήριο Bernard Picornell της Βαρκελόνης. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. Να σας πούμε ότι η εθνική μας ομάδα μετά από εξαιρετική πορεία στους αγώνες του ομίλου με 4 νίκες και 1 ήττα κατάφερε στα knockout παιχνίδια να αποκλείσει στα προημιτελικά στα πέναλτι με 11-10 την τρίτη στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα και τρίτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, Ρωσία και κατόπιν να θέσει εκτός μάχης και την υποδέσποινα Ισπανία η οποία ήταν δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο του 2012, δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2017 και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014. Απόψε, στην 7η παρουσία της γενικότερα σε τελικό, σε κάθε είδος διοργάνωση υδατοσφαίρησης, σε τελικό, σε μια λαμπρή ιστορία, η εθνική μας βρίσκεται μπροστά σε μια κορυφαία πρόκληση. Να κατακτήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι αυτό που της λείπει. Στη συγκομιδή της έχει δύο αργυρά από προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και βλέπουμε την ελληνική ομάδα. Τα κορίτσια τα οποία έψαλαν και τα 13 τον ελληνικό εθνικό ύμνο, Γιώργος Μορφέσης με την αγγελική Γερόλυμου και την έφορο της εθνικής ομάδας, η ανταλλαγή χειραψιών λίγο πριν την αναμέτρηση και λέγαμε για τη μεγάλη πρόκληση, τη μεγάλη πρόκληση της εθνικής ομάδας να κατακτήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, καθώς έχει δύο αργυρά, το πρώτο το κατέκτησε το 2010 στο Ζάγκρεπ, όπου στον τελικό ιτήθηκε από τη Ρωσία με 11-6 και το δεύτερο ήρθε στην επόμενη διοργάνωση το 2012 στο Eindhoven, εκεί όπου ήταν παρούσα και η Έλενα Κούμπ, όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, καθώς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αυτό συνιστά και την κορυφαία διάκριση της εθνικής μας ομάδας. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο τελικό του Eindhoven, ιτήθηκε από την Ιταλία με 13-10. Έτσι λοιπόν, 6,5 χρόνια μετά την τελευταία φορά, η ελληνική ομάδα είναι και πάλι σε τελικό και αυτή τη φορά θα διεκδικήσει την κορυφαία θέση του βάθμου. Νομίζω ότι σε αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό timing. Όλοι έχουν θετική ψυχολογία, είναι ανεβασμένες, έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, έχουν αποκλείσει τις δύο κορυφαίες αυτή τη στιγμή θεωρητικά ομάδες που ήταν εξ αρχής σαν φαβορί τη Ρωσία και την οικοδέσποινα Ισπανία. Ό,τι και να γίνει, όπως και να πάει, γιατί ένας τελικός είναι ένας τελικός. Το πρόσημο είναι θετικό και η πορεία της εθνικής ομάδας είναι θετικό, απολύτως θετική. Τα κορίτσια μας είναι νικήτριες για όλους. Ο Γιώργος Μορφέσης που δίνει τις οδηγίες, η ελληνική ομάδα με την γνωστή δεκατριάδα της. Χρυσή Διαμαντοπούλου, Χριστίνα Τσουκαλά, Βασιλική Διαμαντοπούλου, Νικόλα Ελευθεριάδου, Μαργαρίτα Πλευρίτου, Άλκης της Αβραμίδου, Αλεξάνδρα Σιμάκη, Ιωάννα Χιδηριώτη, Μαρία Πάτρα, Ελισάβετ Πρωτοπαπά, Ελευθερία Πλευρίτου και Έλενα Ξενάκη. Το τεχνικό δίδυμο Γιώργος Μορφέσης, Αγγελική Γερόλυμου. Προηγουμένως λάβαμε γνώση και της 13ης της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, τελευταίες οδηγίες από τον Άρνο Χάβενγκα. Η εθνική ομάδα λοιπόν της Ολλανδίας αποτελείται από τις Λάουρα Άρτς, Μαουτ Μέχενς, Ντάχμαρ Χενέ, Καταρίνα Σαμπρίνα, Φάτερ Σλότ, Ήρις Γουλφς, Στόπ Χόρστ, Μπέντε Ρόχε, Βίβιαν Σέβενιτς, Κίτι Λίν Γιάουστρα, Ήλσε Κούλχαους, Ροζάνε Φόρβελτ, Μπριζίτ Σλέικινγκ και Ντέμπι Βίλεμς. Προπονητής της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, ο Χάβενγκα, γεννημένος τον Ιανουάριο του 1974. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι προφανώς εξαιρετικά δύσκολη.
δεδομένου ότι η αντίπαλός της είναι, Έλενα, η μοναδική αίτητη ομάδα της διοργάνωσης. Έχει παραχωρήσει μόλις μία ισοπαλία στο παιχνίδι με την Ιταλία και αναφορικά με τη συγκομιδή της έχει να επιδείξει 4 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τρίτη σημειωτέων διαδοχική παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό στους δύο προηγούμενους, η σύνθεση της εθνικής ομάδας που σας αναφέραμε, στους δύο προηγούμενους γνώρισε τις ήττες το 2014 από την Ισπανία και το 2016 από την Ουγγαρία. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα έχει ένα χρυσό μετάλλιο, 4 αργυρά, το τελευταίο το 2015 στο Καζάν, και γενικότερα συνιστά αποτελεί μια κορυφαία δύναμη της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης. Το σπριντ και η πρώτη εκκίνηση κερδισμένη για την Ολλανδία, την οποία η εθνική μας νίκησε την περασμένη άνοιξη στην πορεία της για την κατάκτηση του Europa Cup με 8-6 και υπέστη ήττα στο πλαίσιο του ομίλου με 8-7 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που το ήλνεχε η εθνική και το έχασε στα τελευταία λεπτά. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας λοιπόν στην πρώτη της επίθεση με την Stophorst θα αλλάξουν πάσες με την Καταρίνα την Φάντερσλοτ. Η ελληνική άμυνα στα ίσα, η καλή άμυνα πάνω στη φουνταριστή και είναι η κερδισμένη μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Βλέπουμε και την Χριστίνα Τσουκαλά εδώ με την εξαιρετική αμυντική της λειτουργία. Έχουμε ξεκινήσει με μια άμυνα ζώνη από το 1-2. Η Χριστίνα η οποία δέχεται φάουλ από τη Stophorst. Φουνταριστή η Αλεξάνδρα Σιμάκη η οποία δέχεται το μαρχάρισμα της Χενέ. Θα αλλάξουν την μπάλα τα κορίτσια. Βασιλική Διαμαντοπούλου, Τσουκαλά. Ελευθερία πλευρή του, το πρώτο σουτ, την μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα κρισιμότατο παιχνίδι για την διεκδίκηση και την κατάκτηση της Ευρώπης. Με την ελληνική ομάδα να έχει και αυτή να παραθέσει σημαντικές διακρίσεις, όπως λέγαμε, τα δύο αργυρά μετάλλια και η πρώτη θέση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο του 11, προσθέστε κατακτήσεις και σε World League. Στα ίσα οι δύο ομάδες, 6-44. Το γύρισμα της μπάλας από τις Ολλανδέζες. Το σουτ και το πρώτο γκολ για την Ολλανδική ομάδα. Θα σκοράρει η Ντάχμαρ Χενέ. 1:25 από την έναρξη ή αν θέλετε 6:35 πριν την ολοκλήρωση. Η Ολλανδία λοιπόν η οποία θα προηγηθεί με σουτ από την περιφέρεια. Έγινε ένα πολύ δύσκολο σουτ από τη θέση 3. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η Χρυσή Διαμαντοπούλου. Η ελληνική ομάδα η οποία και πάλι στην επίθεση θα αλλάξει αρκετές φορές την μπάλα. Ψάχνουν το ελεύθερο σουτ. Γιατί φουνταριστή η Αλεξάνδρα Σιμάκη δεν είναι εύκολο ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους να κάνει με αξιώσεις σουτ, έτσι λοιπόν χάνεται αυτή η ελληνική επίθεση. Η Ολλανδική ομάδα είναι μπροστά, καθώς συμπληρώσαμε 2 λεπτά αγώνα. Η Stophorst και πάλι, αφού κέρδισε αρκετά μέτρα μπάλας για την Καταρίνα Φάντερσλοτ. Να σας πούμε ότι η Ολλανδία διαθέτει μια εξαιρετικά ισχυρή επίθεση. Πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης. Και η Κούλχας στον αγώνα, η πρώην άσος της Βουλιαγμένης, η οποία θα αγωνίζεται στην Ιταλία την καινούργια αγωνιστική χρονιά. Κούλχας, η οποία θα αλλάξει και πάλι πάσα. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα βρει στην επιφάνεια του νερού. Μας πλήγωσε ιδιαίτερα στο παιχνίδι, το τελευταίο του ομίλου, σκορώντας 3 γκολ η Κούλχας και βοήθησε ιδιαίτερα την Ολλανδία να πάρει μια νίκη με 8-7 και την πρώτη θέση του ομίλου, αλλά αυτό δεν στέρισε τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα μέσω προκρίσεων απέναντι σε ισχυρότερες αντιπάλους όπως ήταν η Ρωσία και η Ισπανία να φτάσει στο μεγάλο τελικό. Εδώ η Χριστίνα Τσουκαλά έχει την δυνατότητα, θα αλλάξει μπάλα για την ελευθερία πλευρή του. Για τη φουνταριστή μας η Αλεξάνδρα Σιμάκη θα κάνει το σουτ, όμως εκεί είναι η Λάουρα Άρτς, βλέπετε εδώ την Ολλανδέζα τερματοφύλακα, η οποία από πλευράς αποκρούσεων είναι η κορυφαία στο ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα. Βλέπουμε και πάλι. Οι Ολλανδοί ξεκίνησαν να παίζουν μια άμυνα ανάμεσα. Και είναι σε επίκαιρη θέση τώρα και θα γίνει το 2-0 σε αυτή την κόντρα, καθώς θα σκοράρει η Stophorst. Δεν πρόλαβε να οργανωθεί η ελληνική άμυνα.
4 και 40 πριν την ολοκλήρωση. 2-0 λοιπόν. Η Νόμι Λίσσα Στόπχορστ. Να τελειώσω αυτό που έλεγα. Οι Ολλανδοί ξεκίνησαν να παίζουν μια άμυνα ανάμεσα με σκοπό να φύγουν κόντρα, όπως και έγινε και δεχτήκαμε τον γκολ. Δεν έχει σημασία πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια να καταφέρουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και τη συγκέντρωσή τους. Υπάρχει προφανώς πολλής χρόνος ακόμα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το καλό ξεκίνημα της Ολλανδικής ομάδας. Η Ελευθερία Πλευρίτου τώρα που δέχεται ένα δυνατό μαρκάρισμα από την Χενέ, την αρχηγό της Ολλανδίας. Η Έλενα Ξενάκη έχει περάσει θέση φουνταριστής. Τώρα θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα. Και υπόδειξη των διαιτητών, κερδισμένη αποβολή για την ελληνική ομάδα. Με παίκτρια παραπάνω Έλενα, έχουμε τη δυνατότητα τώρα να γυρίσουμε καλά την μπάλα. Ελευθερία Πλευρίτου έχει κοντά της την Χριστίνα Τσουκαλά. Στην άλλη πλευρά της πισίνας η μπάλα. Νικόλα Ελευθεριάδου με κρισιμότατα γκολ εναντίον της Ρωσίας. Να δούμε από ποια κοπέλα θα γίνει το σουτ. Η Χριστίνα Τσουκαλά και πάλι στην Νικόλ. Σουτ γκολ η Νικόλα Ελευθεριάδου. Σκοράρει η πιτσιρίκα του Ολυμπιακού. 3-54 το πρώτο γκολ από ελληνικής πλευράς. Θα μειώσει η Νικόλα Ελευθεριάδου. Η Νικόλα έχει εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για γκολ από αυτή τη θέση στα τελευταία παιχνίδια. Και θυμόμαστε, Έλενα, τα κρίσιμα γκολ εναντίον της Ρωσίας. 3 τέρματα, διαδοχικά και βεβαίως εύστοχη και στα πέναλτι που ακολούθησαν. Βοήθησε ιδιαίτερα με την παρουσία της η Νικόλ, η οποία σκοράρει το 1ο γκολ στη διοργάνωση και πρώτο στο σημερινό αγώνα. Αμήνεται η ελληνική ομάδα στα ίσα. Με την Σλέικινγκ να αλλάζει πάσα και να δέχεται πάλι την πάσα. Ψάχνουν να βρουν τη φουνταριστή. Πολύ όμορφο εδώ το γυριστό σουτ, αλλά και η επέμβαση της Χρυσής Διαμαντοπούλου. Σημαντική απόκρουση αυτή. Η οποία Χρυσή, με βάση τα ποσοστά των αποκρούσεων, είναι η τρίτη καλύτερη τερματοφύλακα στο τουρνουά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 2-1 το σκορ, πάντα μπροστά η Ολλανδία. Νικόλα Ελευθεριάδου τώρα, η οποία θα δεχτεί την μπάλα, κερδισμένο φάουλ. Παίζουν πάντα σκληρά, Έλενα, οι Ολλανδέζες. Είναι ένα θέμα αυτό, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ενώ χάνεται τώρα η μπάλα. Δεν μπόρεσε η Έλενα Ξενάκη. Βλέπουμε εδώ την Λάουρα Άρτ. Παραδοσιακά οι Ολλανδέζες έχουν ένα πιο physical παιχνίδι. Και λόγω σωματοδομής. Ακριβώς, ψηλά κορίτσια. Και τώρα στην επίθεση η Ολλανδική ομάδα με την Ροχέ. Κερδισμένη μπάλα όμως, πολύ όμορφα εκεί θα βγει και η Ελευθερία Πλευρίτου. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε στην κόντρα. Η Ιωάννα Χιδηριώτη, η οποία θα παλέψει εκεί απέναντι σε δύο Ολλανδέζες, θα καθυστερήσει καθώς δεν υπήρχε βοήθεια. Τώρα κερδισμένη αποβολή. Κερδισμένη αποβολή λοιπόν που δίνεται από τους δύο διαιτητές. Είναι η Γκαμπριέλα Βαρκόνη η Ουγγαρέζα και ο Νέναντ Πέρις ο Κροάτης. Κερδισμένη αποβολή και time out από τον Γιώργο Μορφέση για να δοθούν οι οδηγίες. Έχει την κεκτημένη ταχύτητα, έχει την υψηλή ψυχολογία Έλενα Κούβδου η εθνική μας ομάδα μετά τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, αποκλείοντας συγκροτήματα τα οποία ήρθαν ως φαβορή εδώ, και η οικοδέσποινα Ισπανία με τις τεράστιες διακρίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, και η Ρωσία, όπως προείπαμε, τρίτη στο παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με εξαιρετική απόδοση κατάφερε να κάνει δύο μεγάλες νίκες και τώρα να διεκδικεί ένα χρυσό μετάλλιο, αυτό που λείπει από τη συλλογή σας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, γιατί την Κοσμή και το χρυσό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Για να δούμε εδώ την αντίδραση ελληνικής ομάδας στην παίκτρια παραπάνω. 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί πρώτη περίοδος. Η εκτίμηση του Γιώργου Μορφέση είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα κοντρόλ παιχνίδι, και ενώ τώρα η ελληνική ομάδα αναζητεί ένα τρόπο για να γίνει το σουτ. Η Άλκη Σαβραμίδου για τη Χριστίνα Τσουκαλά, η οποία έχει ισχυρό σουτ, θα πρέπει να το επιχειρήσει, 27χρονη άσος του Ολυμπιακού. Χριστίνα Τσουκαλά θα γυρίσει στην άλλη πλευρά της πισίνας. Ελευθερία Πλευρίτου, η μπάλα τελικά θα αποκρουστεί πριν περάσει τη γραμμή τέρματος από την Ροζάνε Φόρβελτ. Ο παίκτης παραπάνω και ο παίκτης λιγότερο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Επομένως, είναι σημαντικό να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ευκαιρίες
για να σκοράρουμε και να καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις άμυνες στον παίχτη λιγότερο. Ακριβώς 10 δευτερόλεπτα όπως για να ολοκληρωθεί δηλαδή ο χρόνος. Και στα προηγούμενα παιχνίδια. 5 δεύτερα και η απόκρουση πολύ όμορφη από την Χρυσή Διαμαντοπούλου, την 23χρονη άσο του Ολυμπιακού. Χρυσή είναι έτοιμη, έχει πολύ καλές θέσεις. Η οποία έχει και το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από όλα τα κορίτσια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αναφορικά με την εθνική μας ομάδα. Η οποία κερδίζει ένα φάουλ με την Άλκηστη Αβραμίδου. Ελευθερία πλευρή του στην άλλη πλευρά της πισίνας, έχει αλλάξει θέση η Χριστίνα Τσουκαλά, απαρχή των ελληνικών επιθέσεων. Νικόλ Ελευθεριάδου, το σούτ, η απόκρουση από την Λάουρα Άρτς. Αυτό είναι ένα εμπόδιο Έλενα Κούβδου που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως γενικότερα και η πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Ολλανδικής ομάδας, η οποία έχει την καλύτερη άμυνα στο τουρνουά. Έχει δεχθεί μόλις 29 γκολ σε 165 σούτ. Τώρα μείνεται η ελληνική ομάδα. Η Ολλανδέζα τερματοφύλακας έχει κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά. Αλλά το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να φοβεί στην ομάδα μας. Κατοχή μπάλας για τις Ολλανδέζες. Με χρόνο που έχει ανανεωθεί στα 30 δευτερόλεπτα. Γύρισμα μπάλας για την Κούλχας, η οποία θα αλλάξει με την Φάντερ Σλότ. 17 δεύτερα. Και πάλι Κούλχας, η οποία κάνει μια λόμπα. Δεν θα απειληθεί η ελληνική εστία, η οποία θα συνεχίσει την καριέρα της στην Οριζόντε Κατάνια. Οι Ολλανδέζες που έχουν και αυτές τις ευρωπαϊκές, τις άλλες παραστάσεις των άλλων πρωταθλημάτων, ενώ τώρα πάντα η ελληνική ομάδα με τρία κορίτσια να σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αγωνίζονται στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Από ελληνικής πλευράς η Ελισάβετ Πρωτοπαπά είναι στο Μπέρκλεϊ, ενώ τώρα η ελληνική ομάδα θα ψάξει να βρει τη φουνταριστή της. Δεν θα προλάβει όμως εκεί η Αλεξάνδρα Σιμάκη, καθώς θα βγει η Καταρίνα Φάντερ Σλότ. Θα κερδίσει μπάλα και έχουμε time out. Λίγο πριν την ολοκλήρωση, Έλενα, του πρώτου οκταλέπτου, ένα παιχνίδι αναγνωριστικό θα λέγαμε στην πρώτη περίοδο του αγώνα, με τις άμυνες νομίζω να έχουν τον πρώτο λόγο. Νομίζω ότι αυτό που διακρίνει την ελληνική ομάδα είναι η καλή αμυντική της λειτουργία. Όσο καταφέρνουμε και κρατάμε το παιχνίδι αμυντικά, επιθετικά θα έρθουν τα γκολ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να διατηρήσουμε το ρυθμό μας, που νομίζω μέχρι στιγμής ότι είναι καλό στο παιχνίδι, να μην μπούμε στο ρυθμό του αντιπάλου. Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει την έκτη καλύτερη επίθεση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με 80 γκολ, έχει επιχειρήσει 206 σούτ, το ποσοστό της είναι 39%. Η Ολλανδική ομάδα έχει σκοράρει 25 παραπάνω, έχει την τέταρτη καλύτερη επίθεση, με 105 γκολ σε 236 σούτ. 5 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Θα πρέπει εδώ η ελληνική ομάδα να αμυνθεί σωστά, να ολοκληρωθεί το παιχνίδι χωρίς να σκοράρουν οι Ολλανδέζες. Όμως εδώ θα βρεθούν ακάλυπτες. Εξαιρετική όμως η προσπάθεια της Χρυσής Διαμαντοπούλου στην ολοκλήρωση του αγώνα. Είχε τη δυνατότητα η Φάντερ Σλότ, η απορία έτσι στο πρόσωπο του Γιώργου Μορφέση, καθώς ευνηδιάστηκε, Έλενα, η ελληνική άμυνα. Ήταν σημαντικό βρέθηκε... όμως, γιατί ήταν εκεί πέρα η Χρυσή. Αυτή είναι η δουλειά του τερματοφύλακα, να διορθώνει τα λάθη των συμπαικτών του. Ακριβώς, έγινε η εξαιρετική πάσα από την Ντάχμαρ Χένε. Βρέθηκε ακάλυπτη εκεί η Βάντερ Σλότ και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο. Η ελληνική ομάδα είναι στο παιχνίδι, παλεύει, έχει δυνατότητες. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε στην Ελλάδα και θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε και πάλι στην Βαρκελόνη για να παρακολουθήσουμε το 10ο οκτάλεπτο της μεγάλης αναμέτρησης, του μεγάλου τελικού μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Το σκορ είναι 2-1 για την Ολλανδική ομάδα, η οποία προηγήθηκε με τα γκολ της Χενέ και της Τόπχορτ. Η ελληνική ομάδα, η οποία μείωσε με την 20χρονη Νικόλ Ελευθεριάδου, η εκτέλεση της Νικόλ και ο πανηγυρισμός. Η ελληνική ομάδα, η οποία θα βρει έναν τρόπο, το έχει καταφέρει στο πρώτο οκτάλεπτο να περιορίσει την Μαούντ Μέχενς, η οποία είναι η πρώτη σκόρερ της Ολλανδικής ομάδας με 19 γκολ και παράλληλα η πρώτη επίσης σε ασίστ για τις Ολλανδέζες με 16. Κερδισμένο σπριντ και πάλι για την Ολλανδική ομάδα. Η Κούλχας είναι τώρα η αποδέκτρια της μπάλας. Οργανωμένη άμυνα. Στα ίσα οι δύο ομάδες θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό και πάλι η Χρυσή Διαμαντοπούλου, η οποία θα πραγματοποιήσει άλλη μία απόκρουση
Πάει εξαιρετικά η Ελληνίδα τερματοφύλακας. Έχει αποκρούσει τα 4 από τα 6 σουτ που έχουν εξαπολύσει οι Ολλανδέζες. Το ποσοστό της είναι εξαιρετικό, πλησιάζει το 67%. Και τώρα η ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε, για να κάνουμε το 2-2. Ελευθερία πλευρή του. Θα αλλάξει. Ακριβώς κερδισμένη αποβολή τώρα. Για να δούμε τη Χριστίνα Τσουκαλά. Είναι ευκαιρία, είναι σημαντικό. Τώρα θα επιστρέψει η Ολλανδέζα και από την άμυνα που γίνεται. Για να δούμε κατοχή μπάλας για την Ολλανδική ομάδα σε αυτό το επιθετικό φάουλ. Δεν μπορέσαμε, Έλενα, να αξιοποιήσουμε πάλι την παίκτρια παραπάνω. Κέρδισε εδώ. Όχι, καθυστερήσαμε. Δεν υπήρχε πολύς χρόνος γιατί έγινε την ώρα που κατεβαίναμε. Αργήσαμε να στηθούμε. Μπήκε ο παίκτης. Χάθηκε η ευκαιρία. Και η Φάντερ Σλό ήταν εκείνη η οποία έκλεισε την μπάλα. Τώρα θα πρέπει να προσέξουμε εδώ για τη θέση της φουνταριστής. Η άμυνα η καλή της ελληνικής ομάδας με βούλιαγμα μπάλας και με φάουλ από την φουνταριστή τους. Κερδισμένη η ελληνική ομάδα με την ωραία προσπάθεια της Άλκης της Αβραμίδου. Και κερδισμένη αποβολή και πάλι για την ελληνική ομάδα η οποία και πάλι θα έχει αριθμητική. Υπεροχή. Θα γυρίσουν την μπάλα. Η Ιωάννα Χιδηριώτη τώρα θα κάνει το σουτ. Αποκρούει η Arts. Και είμαστε στα ίσα. Στα ίσα και πάλι. Είναι ένα ζήτημα αυτό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την παίκτρια παραπάνω και τώρα το επιθετικό φάουλ. 6 και 23 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Δεν έχουμε σκορ στο δεύτερο οκτάλεπτο. Υπάρχει πάντα το 2-1 του πρώτου μέρους. Και είναι η Κούλχας τώρα που θα βγάλει μια πάσα σε επίκαιρη θέση και η μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει και η Χρυσή. Τέτα τέτ ήταν απίστευτη ευκαιρία, χαμένη όμως ήταν για την Μπριζίτ. Ήταν πολύ σημαντική απόκρουση συγκεκριμένη. Γενικά πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το θέμα από την αριστερή πλευρά της άμυνάς μας. Και να προσέξουμε λίγο τις κόντρες, Έλενα. Η Σλέικινγκ ήταν εκείνη η οποία σούταρε. Ευτυχώς όμως απέκρουσε η Χρυσή Διαμαντοπούλου. Και τώρα η ελληνική ομάδα, η οποία έχει κατοχή μπάλας και είναι κερδισμένη αποβολή για την ελληνική ομάδα. Έχουμε και πάλι την δυνατότητα με παίκτρια παραπάνω. Η Χενέ είναι εκείνη η οποία θα βγει. Η Χριστίνα Τσουκαλά είναι σε θέση να κάνει το σουτ. Χιδηριώτη από πλάγια θέση. Ελευθερία πλευρή του. Έλα ελευθερία. Η Χριστίνα Τσουκαλά θα αλλάξει και πάλι. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι παίζουμε με παίκτρια παραπάνω. Σουτ γκολ! Γκολ από τη Χριστίνα Τσουκαλά. Σκοράρει 27χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού με εξαιρετικό σουτ. Πρέπει να πάρει, Έλενα, περισσότερες προσπάθειες. Η Χριστίνα έχει τη δυνατό σουτ, έχει ευθύβολο σουτ. Μπορεί να το αξιοποιήσει. 2-2 λοιπόν. Θα ισοφαρίσουμε σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Δεν μπόρεσε να αποκρούσει η Λάουρα Άρτς. Πολύ ωραίο γκολ από τη Χριστίνα. Όπως είπες και εσύ, ναι, πρέπει να πάρει περισσότερες προσπάθειες. Νομίζω θα το κάνει κιόλας. Έχει δείξει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει τη δυνατότητα, έχουμε κορίτσια που έχουν το σουτ. Θα πρέπει να πάρουν τις πρωτοβουλίες, να μην το φοβηθούν. Εδώ είναι κερδισμένο φάουλ χωρίς αποβολή. Στα ίσα δύο ομάδες και το γκολ όμως από το πεντάμετρο. Θα σκοράρει η Μαουτ Μέχενς. Έλεγα και προηγουμένως ότι πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. 5 και 14 είναι το πρώτο γκολ της Μέχενς που θα δώσει προβάδισμα 3-2. Είναι πολύ καλό σου τέρι συγκεκριμένη παίκτρια. Και δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Από το πεντάμετρο λοιπόν το γκολ της Μέχενς και έχουμε τώρα την δυνατότητα να διεκδικήσουμε και πάλι την ισοφάριση. Είναι η ελληνική ομάδα η οποία επιτίθεται, γύρισμα μπάλας. Λίγο κακή πάσα για την Μαργαρίτα πλευρή του. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να γίνει ένα σουτ. Δεύτερη κακή πάσα, δεν θα μπορέσει η Χριστίνα Τσουκαλά, χάθηκε εδώ η ευκαιρία. Και είναι η νόμη Λίσα Στόπχορστ που θα κατεβάσει την μπάλα. Πάντα μπροστά η Ολλανδική ομάδα, η οποία έχει και ένα μεγάλο κοινό να την υποστηρίξει. Στην κερκίδα είδαμε προηγουμένως και αρκετούς Έλληνες και την ελληνική σημαία. Είναι η Κούλχας τώρα, η οποία θα αλλάξει με την Στόπχορστ. 6 δευτερόλεπτα, η Κούλχας θα πρέπει να προσέξουμε το σουτ. Φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν έχει απειλήσει στα δύο σουτ που εξαπέλυσε
Η πρώην αθλήτρια της Βουλιαγμένης, γεννημένη το 1997, έχει 11 γκολ και την καινούργια αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζεται με την Οριζόντε Κατάνια. Η ελληνική ομάδα με την Άλκηστη Αβραμίδου, Χριστίνα Τσουκαλά. 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Η ελληνική ομάδα, η οποία θα γυρίσει τώρα την μπάλα, χρειάζεται υπομονή. Μαργαρίτα Πλευρίτου, Χριστίνα Τσουκαλά και πάλι. Το σούτ εθνιδιαστικό, εξαιρετική Χριστίνα. Σκοράρει και πάλι. Η Χριστίνα Τσουκαλά λοιπόν, η οποία δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική μέρα. Οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων στην κερκίδα. Το δεύτερο γκολ της Χριστίνας Τσουκαλά. Έτσι λοιπόν ισοφαρίζει εκ νέου η ελληνική ομάδα. Χριστίνα Τσουκαλά. Μπράβο λοιπόν Χριστίνα, από την που είδε το διάδρομο. Περιφέρεια, σουτάρει η Έλενα πάρα πολύ όμορφα. Η Χριστίνα έχει και την εμπειρία, έχει και την ικανότητα τέτοιες φάσεις να τις κάνει γκολ. Θα νικήσει εδώ την Λάουρα Άρτς, την 22χρονη τερματοφύλακα της Ντουνάης Βάρος. 3-3 λοιπόν. Ισοφαρίζει για δεύτερη φορά η ελληνική ομάδα μετά το 2-2. Καλή άμυνα τώρα. Χρειάζεται η μάχη που δίνεται από την αμυντικό μας πάνω στη φουνταριστή. 13 δεύτερα για να ολοκληρωθεί η επίθεση των Ολλανδέζων με την Φάντερσλότ, η οποία θα αλλάξει για την Στόπχορστ. Το δυνατό σούτ και η μπάλα από πολύ μακριά. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται από την Φάντερσλότ. 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, με συγχωρείτε. Η Φάντερ Σλότ λοιπόν, η οποία θα σκοράρει. Υπήρξε εδώ πέρα καθησυχασμός στην άμυνα. Γενικά με το που έρχεται η ισοφάριση, δεχόμαστε άλλο ένα γκολ. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Στο σημείο που πήγε η μπάλα, βρήκε και στη συμβολή της κάθετης, μάλλον στην κάθετη δοκό και κατέληξε στην εστία. Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια εδώ της Χρυσής Διαμαντοπούλου. Από την περιφέρεια λοιπόν θα προηγηθούν και πάλι με 4-3 οι Ολλανδέζες, οι οποίες διατηρούν αυτό το προβάδισμα. Η ελληνική ομάδα, η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια η απόκρουση από την Άρτς. Υπάρχει κόντρα μπροστά, πηγαίνει και η μπάλα, ευτυχώς. Εδώ η καλή άμυνα. Χάθηκε λοιπόν μια καλή ευκαιρία για την Ολλανδική ομάδα, καθώς έβγαλε καλή άμυνα η Ελλάδα. Έχει τώρα την δυνατότητα και την ευκαιρία να κολυμπήσει. Η Ιωάννα Χιδηριώτη τώρα εξαιρετική πάσα για την Βασιλική Διαμαντοπούλου. Θα γυρίσει πιο πίσω στην ελευθερία πλευρή του. Εξαιρετική πάσα στο δοκάρι, όμως πολύ όμορφη η προσπάθεια της Χριστίνας Τσουκαλά. Αυτή η λόμπα βρήκε την Αλεξάνδρα Σιμάκη. Ήταν η Νικόλ Ελευθεριάδου. Εντάξει, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία φάση, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Η Νικόλ λοιπόν, η οποία έκανε τη λόμπα ακριβώς, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε και στο σουτ που επιχειρούν οι Ολλανδέζες, η μπάλα στο δοκάρι. Η Νικόλ είναι και πάλι εκείνη η οποία θα γίνει αποδέκτης της, θα πάρει το rebound. Προσπάθησε προηγουμένως η 20χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού στην εξαιρετική πάσα που δέχτηκε, όμως η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι παρέμεινε το 4-3 υπέρ της Ολλανδικής ομάδας, η οποία παίζει αρκετά δυνατά, αρκετά σκληρά. Το σουτ και η μπάλα είναι corner. Στην ολοκλήρωση ελευθερία Πλευρίτου. Η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία επιχείρησε το σουτ 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Ανανεώνεται ο χρόνος κατοχής μπάλας για την ελληνική ομάδα. Στα ίσα είδαμε και πάλι την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Βασιλική Διαμαντοπούλου, η οποία θα αλλάξει με την Νικόλ Ελευθεριάδου. Πιο πίσω στη Χριστίνα Τσουκαλά. Στη θέση 3 θα αλλάξει για την Ιωάννα Χιδηριώτη. Και η νεάρη, η 21χρονη, έχει τη δυνατότητα του σουτ. Χριστίνα Τσουκαλά. Ιωάννα πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Φουνταριστεί. Η μπάλα με μια λόμπα θα βρει στο κάθετο δοκάρι, το δεξί δοκάρι της Λάουρα Άρτς. Έτσι λοιπόν δεν καταφέρει να σκοράρει η ελληνική ομάδα. Είχε περάσει θέση φουνταριστής Έλενα, η Έλενα Ξενάκη, η αριστερόχειρα της εθνικής ομάδας, η οποία τώρα αμήνεται στην προσπάθεια της Stophorst. Το δυνατό σουτ, μάλλον το σουτ χωρίς ιδιαίτερη δύναμη αλλά με τεχνική από την Μέχενς, δεν θα έχει την κατάληξη που θα ήθελαν οι αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας.
και είναι το time out που καλεί τώρα ο Γιώργος Μορφέσης. Βλέπουμε και την τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας, την Ξύρια Μαντοπούλου. Η επανάληψη, το σουτ που επιχειρήθηκε από την... Τα ψιλοκρεμαστά σουτ γενικά είναι πολύ συχνά στο γυναικείο πόλο. Η Ιωάννα Χιδηριώτη νομίζω ήταν, ναι. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή ρυθμού σε σχέση με τον τερματοφύλακα που μπορεί να τον ξεγελάσει. Επομένως είναι ένα συχνό γκολ στη γυναική ερατοσφαίριση. Οι οδηγίες που δίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής, έχοντας κοντά του και την Μαρία Πάτρα και η Αγγελική Γερόλυμου, με σημαντικές διακρίσεις και εκείνη ως αθλήτρια της εθνικής μας ομάδας, η Ιωάννα Χιδηριώτη, η οποία θα επιστρέψει στον πάγκο. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ πέρα κάτι σε σχέση με τον Γιώργο Μορφέση. Ο Γιώργος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι γνωστός για τις επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ότι βλέπουμε ακόμα σε ένα πανευρωπαϊκό ότι κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση της ομάδας. Όλα τα κορίτσια παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι αυτό το rotation βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της γενικότερα, αλλά και στο να παίρνουν ανάσεις τα κορίτσια και να αποδίδουν στο 100%. Τα κορίτσια που θα πρέπει να αμυνθούν τώρα, Έλενα, οι μάχες που δίνει η Έλενα Ξενάκη με την Πούλχας, συμπαίκτριες μέχρι πρότινος στην Βουλιαγμένη, η 21 ετών Ολλανδέζα, η οποία όπως είπαμε θα συνεχίσει το τελικό πρωτάθλημα. Αμήνεται η ελληνική ομάδα στη φουνταριστή, η άμυνα που βγαίνει τώρα από την Βασιλική Διαμαντοπούλου, η οποία μάχεται απέναντι στην αντίπαλό της, και η Αλεξάνδρα Σιμάκη. Με δύο φουνταριστές, η Έλενα θα πάει συνήθως λίγο στο πλάι της πισίνας, με δύο φουνταριστές η ελληνική ομάδα, και η Έλενα και επίσης η Αλεξάνδρα. Με κερδισμένο φάουλ τώρα στην ολοκλήρωση της περίοδου, το time out που έχει ζητήσει ο Άρνο Χάβενγκα, ο Ολλανδός τεχνικός, για τις τελευταίες οδηγίες, για να προσπαθήσει να αξιοποιήσει αυτόν τον εναπομείναντα χρόνο των 7,5 δευτερολέπτων, ενώ πάντα το σκορ είναι 4-3 για την Ολλανδική ομάδα, όπως έχει διαμορφωθεί με τα γκολ της Χενέ, της Στόπχορστ, ακολούθως της Μέχενς και της Φάντερβελτ. Για την ελληνική ομάδα έχει σκοράρει η Νικόλα Ελευθεριάδου, η Μαργαρίτα, με συγχωρείτε, έχει η Χριστίνα Τσουκαλά δύο γκολ. Και η ελληνική άμυνα. Κερδισμένη ποινή για τους Ολλανδούς. Με παίχτρια παραπάνω λοιπόν τώρα η Ολλανδική ομάδα. Η Χριστίνα Τσουκαλά βγαίνει στην αποβολή. Στο οριζόντιο δοκάρι, δεύτερη φορά, δεύτερο δοκάρι εδώ με τη συμβολή όμως και την προσπάθεια πολύ της Χρυσής Διαμαντοπούλου. Δεν δεχτήκαμε γκολ αυτή τη στιγμή. Καθώς η μπάλα επέστρεψε στις Ολλανδέζες σε αυτό το μικρό διάστημα των περίπου 7,5 δευτερολέπτων. Και πάλι σε επανάληψη η φάση όπως μας την δείχνουν οι διοργανωτές. Και η Ιωάννα Χιδηριώτη, η οποία έχει πάρει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το τρίτο περισσότερο με 142 λεπτά αγώνων στα προηγούμενα παιχνίδια. 4-3 λοιπόν, αγώνας που έχει φτάσει στο ημίχρονο, μπροστά οι Ολλανδέζες. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Απόλυτο συγχρονισμός απολαυστικής εμπειρίας και υγιεινής φροντίδας για μηδέν συμβιβασμό στην προσωπική σου περιποίηση. Νέο αφρόλουτρο νοξίμα Sensi Pure 0% με υπολεργικό άρωμα. Σου είπα να πάρουμε το πρωινό καράβι. Θα το προλάβουμε τώρα το γάμο των παιδιών. Φυσικά και θα το προλάβουμε. Με τη SeaJets πλοίο πληρώνεις, με αεροπλάνο ταξιδεύεις. Σφεράρι πάει. Σφεράρι! Η μάνα σου να δούμε, θα τον προλάβει. Πού φύγε χθες βράδυ με το πλοίο της γραμμής. Κάνε κράτηση τώρα από ραφίνα για Κυκλάδες με το TerraJet από 19 ευρώ και διεκδίκησε 20.000 ευρώ. Γίνε το επόμενο αστέρι στη μαγειρική, την αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και τα ξενοδοχειακά.
Η Etoile σε καλωσορίζει στην επιτυχία. Επιστρέψαμε και πάλι στη Βαρκελόνη και στο κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Bernard Picornay, για να παρακολουθήσουμε την συνέχεια του μεγάλου αγώνα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας, τελικός του 17ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης. Η Ολλανδική ομάδα είναι μπροστά με 4-3. Επιστρέφουμε και πάλι στην Ελλάδα για να μην χάσουμε στιγμή από αγωνιστική δράση. Επιστροφή στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, στη Βαρκελόνη και στο κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Bernard Picornay, για να παρακολουθήσουμε την συνέχεια της εξαιρετικής αυτής αναμέτρησης μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Η ελληνική ομάδα είναι μπροστά στην κορυφαία πρόκληση των τελευταίων χρόνων να διεκδικήσει και να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτό που λείπει από τη συλλογή της όσον αφορά τη συγκομιδή σε ευρωπαϊκές τέτοιες διοργανώσεις έχει να επιδείξει δύο αργυρά, το 2010 και το 2012. Έχει να αντιμετωπίσει και τα σκληρά μαρκαρίσματα της Ολλανδικής ομάδας, ψηλές κοπέλες με πολύ σκληρά, φάουλ, με σημαντικότατες διακρίσεις την παγκόσμια υδατοσφαίριση όσον αφορά τα στατιστικά. Η ελληνική ομάδα έχει σκοράρει 3 γκολ σε 12 σουτ που επιχείρησε, ενώ από την άλλη πλευρά η Ολλανδική ομάδα έχει 4 γκολ σε 16 σουτ, το ποσοστό της 25%. Και αναφορικά με τις επιδόσεις, παύλα αποδόσεις των τερματοφυλάκων, η Χρυσή Διαμαντοπούλου έχει 5 αποκρούσεις σε 9 σουτ, το ποσοστό της είναι 55%. Η Λάουρα Άρτς έχει 3 στα 6, ποσοστό 50%. Ένα σημείο που το επισήμανες και προηγουμένως είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τη λειτουργία μας στην παίκτρια παραπάνω, να βρούμε περισσότερες λύσεις και να σκοράρει η εθνική ομάδα απέναντι στην καλύτερη άμυνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ακριβώς, όπως επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τα οποία ήταν πολύ δύσκολα που κερδίσαμε, καταφέρουμε να δεχτούμε πολύ λίγα γκολ μέχρι το ημίχρονο. Όχι ότι τα 4 γκολ είναι πολλά, αλλά ιδανικά θα θέλαμε να βελτιώσουμε λίγο την άμυνά μας και το αποτέλεσμα μετά στην επίθεση νομίζω ότι θα έρθει. Σε δυτή κατεύθυνση λοιπόν. Υπενθυμίζουμε ότι στο παιχνίδι το τελευταίο του ομίλου η Ολλανδία έχει σκοράρει 8 γκολ στη διάρκεια του αγώνα αντί 7 της ελληνικής, αλλά βρήκε σκοράρισμα και αποτελεσματικότητα στην τελευταία περίοδο. Έτοιμες οι κοπέλες για το σπριντ για να διεκδικήσουν στη συνέχεια την πρώτη επίθεση. Πάντα μπροστά με 4-3. Η Ιωάννα Χιδηριώτη είναι αυτή η οποία εκκίνησε. Θα κερδίσουν όμως και πάλι οι Ολλανδέζες για να γυρίσουν την μπάλα στην Ilse Koolhaas. Η άμυνά μας είναι η Βασιλική Διαμαντοπούλου και η Ελευθερία Πλευρίτου. Στα ίσα οι δύο ομάδες, η καλή άμυνα, και τώρα σπέβδει εκεί η Χριστίνα Τσουκαλά, η οποία επέστρεψε καθώς έπαιζαν με παίκτρια παραπάνω οι Ολλανδέζες. Πάντα 4-3 στο παιχνίδι, η ελληνική ομάδα χρειάζεται ένα εκρηκτικό διάστημα, χρειάζεται γκολ. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ποιότητα, έχει και την εμπειρία παράλληλα με τον Ενικό Σφρίγος, παρά το ότι τώρα χάνουμε την μπάλα και θα πρέπει να προσέξουμε λίγο σε αυτή την κόντρα που επιχειρεί η Ολλανδία. Τώρα θα γυρίσει η ελληνική άμυνα. Ψάχνουν τη φουνταριστή. Εκεί είναι πολύ καλή άμυνα ακριβώς από την Μαργαρίτα. Να αναφέρουμε λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που παρακολουθεί το παιχνίδι ότι στην αρχή του οκτάλεπτο, όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε με παίκτη λιγότερο εμείς, ήταν γιατί ολοκληρώθηκε το οκτάλεπτο και είχαμε αποβολή κατά μας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε σαν φάση. Κέρδισαν και το σπριντ. Ναι, οπότε εφόσον κέρδισαν λοιπόν το σπριντ, έπρεπε να ολοκληρωθεί ο χρόνος. Ακριβώς. Η μακρινή πάσα για την Μέχενς. Θα αλλάξουν οι Ολλανδέζες με την Φάντερ Σλότ. Πάντα στα ίσα η ελληνική, οι δύο ομάδες. Η ωραία απόκρουση σε κόρνερ της Χρυσής Διαμαντοπούλου στο σουτ που επιχειρήθηκε. 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Πολύ καλή απόκρουση, καλή μέρα σήμερα η Χρυσή, όπως γενικότερα και σε όλο το τουρνουά.
είναι σε ετοιμότητα. Τα σουτ γενικά των Ολλανδεζών είναι πολύ επικίνδυνα. Πολύ δυνατά και από την περιφέρεια και από το πεντάμετρο. Κερδισμένη μπάλα τώρα για την ελληνική ομάδα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα μιας επίθεσης. Έφυγε η Ιωάννα Χιδηριώτη από δεξιά και από την άλλη μεριά Νικόλα Ελευθεριάδου. Τώρα θα πάρει την μπάλα η Έλενα Ξενάκη. Γυρίζουν όμορφα την μπάλα οι Ελληνίδες. Έχουμε χρόνο για τη φουνταριστή μας. Δεν περνάει εύκολα η μπάλα εκεί πέρα. Παίζουν ανάμεσα, γίνεται ένας παίκτης μπροστά στο φουνταριστό μας. Ήταν η Αλεξάνδρα Σιμάκη εκεί, η οποία εγκλωβίστηκε. Η Έλενα, Αλεξάνδρα... θα ήταν δύσκολο έτσι να γίνει αποδέκτη της μπάλας. Ακριβώς, όταν έχει δύο παίκτες πάνω της, δεν είναι εύκολο να διεκδικήσει κάτι. Ο Φακός εστίασε και στην Νικόλα Ελευθεριάδου. Είναι σημαντική συμβολή και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που και όλα τα άλλα κορίτσια. Τώρα όμως θα κερδίσουμε την μπάλα. Επιθετικό στο επιθετικό, ναι, που υποδεικνύουν οι διαιτητές. Ήταν ο Νέναντ Πέρις, ο Κροάτης, και η Χρυσή Διαμαντοπούλου, καθώς υπολείπονται 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Διανύουμε το τρίτο, 8 λεπτό εδώ όμως, για να δούμε. Στα ίσα με φάουλ, χωρίς αποβολή. Πάντα η ελληνική ομάδα, η οποία είναι σε θέση βολής, σουτ στην εξωτερική πλευρά. Δεν θα καταφέρουμε να ευστοχίσουμε. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε όπως θα έπρεπε την προσπάθειά μας. Η Άλκης Σαβραμίδου, η οποία πήρε το σουτ. Και τώρα γυρίζουν πίσω τα κορίτσια για την άμυνά τους. Χάνεται η μπάλα από τη Στόπχορστ με δεύτερη προσπάθεια. Θα ανακτήσει κατοχή πάλι για την Μέχενς. Στόπχορς και πάλι για τη φουνταριστή. Μια πάσα όμως η οποία δεν θα περάσει, δεν θα ανησυχήσει την ελληνική άμυνα. Η ελληνική ομάδα η οποία πρέπει να βρει σκορ. Έχει χρόνο. Η Μαργαρίτα Πλευρίτου θα αλλάξει με την αδερφή της Ελευθερία. Και πάλι στην Μαργαρίτα. Το σούτ, η μπάλα δεν έχει τη δύναμη την απαιτούμενη. Ήταν η Άλκης της Αβραμίδου που πήρε την ευθύνη του σούτ. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την τερματοφύλακα της Ολλανδίας, την Λάουρα Άρτς, να αποκρούει, και ενώ και πάλι θα φύγουν γρήγορα στην επίθεση οι Ολλανδέζες, με την Μέχενς τώρα που θα βρει την Φάντερσλοτ. Η μπάλα είναι αρκετά πίσω για την Χένε. Ολοκληρώνεται ο χρόνος, 4 δεύτερα, πρέπει χωρίς αποβολή. Στα 4 δεύτερα και είναι κερδισμένη η αποβολή και time out. Κερδισμένη η αποβολή για την Ολλανδική ομάδα. Και ο Άρνο Χάβενγκα, ο οποίος θα καλέσει κοντά τις αθλήτριές του για να τους δώσει οδηγίες. Συνεργάτης του στον πάγκο και ένας Έλληνας, ο Ευάγγελος Ντουβέσης, στα 33 του χρόνια, ο οποίος μάλιστα είναι προπονητής και της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα γυναικών στην Ολλανδία, που βρέθηκε εκεί το 2013 για μεταπτυχιακές σπουδές και προσφέρει υπηρεσίες και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και πρώτος προπονητής. Οι οδηγίες και στις δύο πλευρές. Αν κάτι νομίζω, Έλενα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, πέρα βεβαίως από την προσοχή μας στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, είναι το σκοράρισμα. Να βρούμε λύσεις στο σκοράρισμα. Βεβαίως πρώτα θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε στην άμυνα. Εδώ, με παίκτρια παραπάνω η Ολλανδική ομάδα. Θα γυρίσουν μπάλα. Μέχενς. Εδώ χρειάζεται να ξεπεράσουμε αυτή την υπεροχή, τον δεν γίνεται όμως. Θα σκοράρουν οι Ολλανδέζες με την Μέχενς. 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Είναι η Μαούντ Μέχενς λοιπόν, η οποία σκοράρει με το δεύτερο γκολ. Έχει τρομερή ικανότητα στο σουτ. Θα πρέπει ίσως να την κλείσουμε λίγο περισσότερο. Φαίνεται νομίζω και από το γκολ που βάζει. Στην πέθρια παραπάνω λοιπόν σκοράρει η Μέχενς, η οποία λέγαμε ότι είναι η πρώτη σκόρερ της Ολλανδικής ομάδας με 19 τέρματα. Σκοράρει και άλλα δύο σήμερα, φτάνει τα 21 και αποκτά προβάδισμα 2 τερμάτων η Ολλανδική ομάδα. Το είχε κάνει και στην αρχή
της πρώτης περίοδου όταν προηγήθηκε με 2-0. Χρειάζεται να διατηρήσει επαφή με το σκόρ, η ελληνική ομάδα χρειάζεται τον γκολ. Βλέπουμε ότι οι Ολλανδέζοι ξεκινάνε με ένα πρες και γυρνάνε σε ανάμεσα από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Ελευθερία πλευρή του, αλλάξει πάσα. Επομένως θέλει πολύ υπομονή στην επίθεση και όχι βιαστικές επιλογές. Το σούτ από την περιφέρεια δεν είχε την δύναμη και τη σωστή γωνία. Έτσι λοιπόν αποκρούει η Λάουρα Άρτς. Διατηρούν αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων οι Ολλανδέζες και είναι τώρα στην επίθεση με την Φόρβελντ. Εδώ η μπάλα θα περάσει για την ελληνική ομάδα. Η Ολλανδέζα, η Ροζάνε Φόρβελντ, η πιτσιρίκα της Ολλανδικής ομάδας, γεννημένη το 2001, 17 χρονών. Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει τώρα την ευκαιρία, είναι στην επίθεση με την Ιωάννα Χιδηριώτη να αλλάζει. Ελευθερία πλευρή του για την Νικόλ Ελευθεριάδου. Το σούτ, η μπάλα θα προσκρούσει την επιφάνεια του νερού στο οριζόντιο δοκάρι και θα καταλήξει στην προσπάθεια που έγινε από την Μαρία Πάτρα. Χρειάζεται, βλέπουμε και πάλι τι ακριβώς προηγήθηκε. Χρειάζεται η ελληνική ομάδα να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Και ενώ τώρα είναι σε θέση άμυνα, στα ίσα οι δύο ομάδες. Η προσπάθεια που γίνεται από την Ιάννο Χιδηριώτη πάνω στη Χενέ, πάντα στα ίσα 7 δευτερόλεπτα, η μπάλα για τη Φουνταριστή και είναι η κερδισμένη αποβολή για την Ολλανδική ομάδα. Θα πρέπει να βγει αυτή η άμυνα, δεν θέλουμε να ξεφύγει άλλο το σκορ. Είναι στα 2 γκολ η διαφορά. Οι Ολλανδέζες με την Μέχενς, η οποία ζυγίζει το σούτ, αλλάζει απόφαση. Αμήνεται η ελληνική ομάδα. Καθυστερούν οι Ολλανδέζες για το σούτ. Μέχεν συμπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και θα πάει και πάλι στα Ολλανδικά χέρια, ενώ τώρα θα έχουμε στα ίσα για να δούμε το χρόνο. Ανανεώθηκε ο χρόνος. Μέχεν, η οποία θα αλλάξει και πάλι με την Φάντερσλοτ. Εδώ μας έλειψε και η τύχη η Έλενα Κούβδου, καθώς συμπάλα προσέχουν στο δοκάρι και γύρισε σε Ολλανδικά χέρια με την Σλέικινγκ. 10 δεύτερα. Εδώ θα βγει η καλή ελληνική άμυνα. Η Άλκης Σαβραμίδου είναι εκείνη η οποία θα γυρίσει την μπάλα. Και βεβαίως εισακούστηκε αυτή η ευχή σου. Δεν διευρύνθηκε περαιτέρω το σκορ. Παρέμεινε το 5-3 για τις Ολλανδέζες. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να σκοράρει κάποια στιγμή η ελληνική ομάδα. Καθώς το τελευταίο γκολ ήταν της Χριστίνας Τσουκαλά κάπου στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Θα πρέπει να μπούμε στο επόμενο οκτάλεπτο με τη μικρότερη δυνατή διαφορά. Και γιατί να μην τη μειώσουμε περαιτέρω. Έχει τη time out, δεν το έχουν ακούσει διαιτητές. Τώρα το αντιλαμβάνεται η διαιτητής είναι από την Ουγγαρία. Ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία να πλησιάσουμε στο σκορ. Καθώς έχουν περάσει περίπου 11 λεπτά από το τελευταίο γκολ της ελληνικής ομάδας, όταν η Χριστίνα Τσουκαλά μισοφάρισε σε 3-3, ο Γιώργος Μορφέσης, ο οποίος δίνει οδηγίες, πιστώνεται τις μεγάλες επιτυχίες όλα τα τελευταία χρόνια της ελληνικής υδατοσφαίρισης των γυναικών, με τα 2 αργυρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επίσης ένα χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 και βεβαίως και διακρίσεις στο World League. Η τελευταία διάκριση ήταν στο Europa Cup, όπου η εθνική μας ομάδα κατέκτησε εδώ στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας την πρώτη θέση. Έχει λοιπόν την ευκαιρία τώρα η ελληνική ομάδα να ψαλιδίσει τη διαφορά, αλλά θα πρέπει να φανεί αποτελεσματική και εύστοχη. Κάποια σημεία μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ κομβικά. Νομίζω ότι ένα από αυτά είναι και αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε για ψυχολογικούς λόγους να σκοράρουμε, αλλά και για να πλησιάσουμε. Χριστίνα Τσουκαλά, έχουμε 20 δευτερόλεπτα στην διάθεσή μας. Η ελευθερία πλευρή του. Θα αλλάξει πάσα. Αναζητούμε το καλό σουτ. Χριστίνα Τσουκαλά. Σουτ, αλλά η μπάλα δεν θα μπορούσε να περάσει από την μύτη της Βελόνα. Στο σημείο εκείνο ήταν πολύ δύσκολο. Η προσπάθεια που έγινε από την Άλκη Αβραμίδου. 33 δεύτερα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 23 στη διάθεση των Ολλανδέζων, οι οποίες θα βγουν μπροστά. Τώρα θα γυρίσει η ελληνική άμυνα. Η Χενέ είναι εκείνη η οποία ήταν αποδέκτης της μπάλας.
Δίνονται μάχες εκεί απέναντι στην φουνταριστή, η οποία τώρα είναι η Κούλχας, η αμυντική της Ολλανδικής ομάδας. Κοντά της είναι η Έλενα Ξενάκη, η απόκρουση αλλά σε κόρνερ. 10 δευτερόλεπτα, η Χρυσή Διαμαντοπούλου εδώ, η οποία αποκρούει. Θα πρέπει να αμυνθεί σωστά η ελληνική ομάδα, να μην διευρυνθεί η διαφορά, όπως έλεγε και η Έλενα Κούβδου. Και τώρα λοιπόν κατοχή μπάλας από την ελευθερία πλευρή του, αλλά δεν θα προλάβουμε να εκδηλώσουμε επίθεση, καθώς ολοκληρώνεται ο χρόνος. Διατηρούν αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων και σε ένα σκορ που δεν έχει πάρει διαστάσεις. Είναι σημαντικό, θα λέγαμε. Πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική ομάδα να μπορέσει να βρει το δρόμο προς τα δίκτυα, να μειώσει, να ισοφαρίσει και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σκορ τρίτης περίοδου, σκορ 5-3 για την Ολλανδική ομάδα, η οποία στα επιμέρους 8 λεπτά έχει κάνει το 2-1 στην πρώτη περίοδο, 2-2 στην δεύτερη, 1-0 στην τρίτη. Σκορ 5-3 για την Ολλανδική ομάδα. Θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή, αφού προηγουμένως δούμε ότι έχουμε 5-21, έχει 5-21 η Ολλανδική ομάδα, 3-17 η ελληνική. Με παίκτρια παραπάνω, όπως τα μετρούν οι διοργανωτές, 1-1 για την ελληνική ομάδα, 0-1 για την Ολλανδική. 3 κερδισμένα σπριντ για τις Ολλανδέζες. 6-4 τα προσωπικά φάουλ, 5-5 τα επιθετικά, 3 τα κλεψίματα για την Ολλανδική ομάδα. Εδώ μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε στην Ελλάδα και τα λέμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε και πάλι στη Βαρκελόνη για να παρακολουθήσουμε το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο του μεγάλου τελικού του 17ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Οι Ολλανδέζες, οι οποίες θα κερδίσουν και το τέταρτο σπριντ, έχουν κάνει ένα 4-0. Πιο γρήγορες σε αυτή την εκκίνηση, η ελληνική ομάδα, η οποία είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει, δεν μπόρεσε να σκοράρει σε αυτή την τρίτη περίοδο. Με αυτό το γκολ της Μέχενς προηγήθηκαν με 5-3 οι Ολλανδέζες κάπου στα μέσα της τρίτης περίοδου. Η ελληνική άμυνα στα ίσα οι δύο ομάδες. Το δυνατό σου την μπάλα στο δοκάρι με πολύ δύναμη, θα επιστρέψει και πάλι όμως για την Φάντερσλοτ, η οποία είναι κάτοχος της μπάλας. Το μαρκάρισμα από την Νικόλα Ελευθεριάδου και τώρα από την Αλεξάνδρα Σιμάκη που έχει βγει αρκετά έξω. Η Βασιλική Διαμαντοπούλου είναι η αμυντικός μας πάνω στη φουνταριστή τους. Την Σέβενιτς, ήταν εκείνη η οποία έβαλε το 8ο γκολ αντίον της ελληνικής ομάδας στο παιχνίδι του ομίλου. Πάντα οι Ολλανδέζες, 8 δευτερόλεπτα, κατοχή μπάλας για τη φουνταριστή. Και η υπόδειξη των διαιτητών συνεχίστηκε το παιχνίδι. Την μπάλα στο δοκάρι, στην προσπάθεια και στο σουτ που έκανε η Σέβενιτς. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, αρκεί να υπάρξει λίγο υπομονή και θα βρεθούν λύσεις επιθετικά. Και λέγαμε, Έλενα, ότι η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει την κορυφαία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αναφορικά με τις αμυντικές επιδόσεις, ομάδα της Ολλανδίας, και επίσης την πρώτη τερματοφύλακα με βάση τις αποκρούσεις, τα σουτ και τα ποσοστά της. Η ελληνική ομάδα, η οποία κυκλοφορεί την μπάλα με την ελευθερία πλευρή του. Και τώρα την Χριστίνα Τσουκαλά. Για να δούμε την ελευθερία, αν θα πάρει το σουτ. Η Έλενα Ξενάκη με το δεξί θα γυρίσει στην Νικόλα Ελευθεριάδου. Την μπάλα όμως στο μπλοκ αυτό που επιχειρήθηκε δεν θα επιστρέψει στην Ελληνίδα, στην 20χρονη άσο του Ολυμπιακού. Η προσπάθεια που έγινε από την Ilse Kulhaus, η Νικόλα Ελευθεριάδου, η οποία έχει σκοράρει 9 γκολ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 6 και 12. 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το 4ο οκτάλεπτο και να λήξει ο μεγάλος τελικός. Παλεύει η ελληνική ομάδα, χρειάζεται μια παραπάνω πνοή, λίγη περισσότερη ενέργεια. Και η μπάλα για τη φουνταριστή, εδώ η εξαιρετική λειτουργία, η αμυντική από την Νικόλα Ελευθεριάδου. Θεωρεί ότι είναι κακό έγινε, σπίριγμα, δεν δίνεται ποτέ ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ενώ η μπάλα είχε χθεί στην κατοχή της ελληνικής ομάδας, θεώρησε ότι υπήρξε βούλιαγμα ο διαιτητής. Ήταν ο Κροάτης, ο Πέρις. Έτσι λοιπόν πάλι οι Ολλανδέζες έχουν άλλα 30 δευτερόλεπτα. Ένα κρίσιμο σφύριγμα εδώ. Στην καλή ελληνική άμυνα παλεύει να κερδίσει μπάλα η Έλενα Ξενάκη από τη Φάντερσλοτ. 16 δεύτερα στα ίσα οι δύο ομάδες. Πάντα 5-3 μπροστά η Ολλανδική. Εδώ
δεν θα μας προδώσει μπάλα σε αυτό το μπλοκ που έγινε. Η τροχιά ήταν πέρα από το κάθε το δοκάρι. Υπάρχει χρόνος, ένα γκολ και θα ξαναπούμε στο παιχνίδι. Αναζητείτε λοιπόν αυτό το γκολ που θα βάλει ακόμα. Τώρα μια πάσα χωρίς κανένα φάουλ, χωρίς καμιά αποβολή εδώ στην προσπάθεια που έκανε η Αλεξάνδρα Ασημάκη να πάρει την κατοχή της μπάλας. Στο μαρκάρισμα που δέχθηκε από την Ντάχμαρ Χενέ, τίποτα λένε οι διαιτητές. Οι Ολλανδέζες τώρα, το σούτ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι χωρίς, δεν φάνηκε. Θα έχουμε τη δυνατότητα... να δούμε σε επανάληψη αν βρήκε η Χρυσή την μπάλα. Φάνεται η Χρυσή από την μπάλα πολύ έτοιμη και σημαντικό που διατηρείται το σκορ σε αυτό το σημείο αμυντικά. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι πάλι έχουν κατοχή μπάλας οι Ολλανδέζες, μάχεται εκεί η Έλενα Ξενάκη με αντίπαλο την Μέχενς. Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθούν το παιχνίδι και οι άνδρες της εθνικής ομάδας, οι οποίοι αύριο έχουν ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Τρεις φορές στην τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, του 2012 και του 2016. Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει κατακτήσει ουσιαστικά και την πρόκριση για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019 που θα γίνει στη Γκουαγκτσού της Νότιας Κορέας. Η ελληνική ομάδα, η οποία αναζητεί αυτό το πολυπόθητο γκολ για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι. Νικόλ Ελευθεριάδου θα κάνει το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα υπό τους πανηγυρισμούς και των Ελλήνων διεθνών. Βλέπουμε την 20χρονη πιτσιρίκα του Ολυμπιακού, η οποία πήρε πρωτοβουλία, αναλαμβάνει δράση. 4 και 21 πριν ολοκληρωθεί το 8 λεπτό. Η Νικόλ Ελευθεριάδου λοιπόν με το δεύτερο προσωπικό της γκολ θα μειώσει σε 5-4. Λέγαμε ότι χρειάζεται η αφύπνιση της ελληνικής ομάδας και ας ελπίσουμε ότι να της την προσφέρει αυτό το γκολ της Νικόλ. Η προσπάθεια από την Άρτς, η μπάλα θα βρει και στο δοκάρι, Έλενα. Μιλάμε, ήταν πολύ δύσκολο, δεν θα μπορούσε να αποσοβηθεί το γκολ από οποιαδήποτε τερματοφύλακα. 5-4 λοιπόν πίσω η ελληνική ομάδα. Ένα γκολ μας χωρίζει από τις Ολλανδέζες, οι οποίες θα σκοράρουν μια λόμπα απίστευτη από την Φάντερσλοτ. Δεν πρόλαβε η ελληνική ομάδα να χαρεί αυτό το γκολ. Η Φάντερσλοτ λοιπόν, η οποία θα σκοράρει το δεύτερο γκολ σε 6 σούτ που έχει επιχειρήσει. Βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη το γκολ της Φάντερσλοτ. Είχε σκοράρει και στη δεύτερη περίοδο, παρά την προσπάθεια της Χρυσής Διαμαντοπούλου. Δεν είναι εύκολο εδώ να αποκρουστεί. Έτσι λοιπόν διατηρούν αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Και βεβαίως η αποστολή της ελληνικής ομάδας γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε μπλοκάρει στην άμυνα που μας παίζουν οι Ολλανδοί. Ξεκινάνε με ένα πρέσ και γυρνάνε σε άμυνα ανάμεσα. Πράγμα που μας έχει μπλοκάρει γιατί δεν έχουμε καλές επιλογές από την περιφέρεια σε σούτ επιθετικά. Το ατού μας που είναι οι πολύ καλοί φουνταριστοί που έχουμε δεν έχουν τροφοδοτηθεί και αυτό μας έχει μπλοκάρει. Αναζητείτε λοιπόν το κλειδί για να ξεμπλοκάρει η εθνική ομάδα, το καλό μπλοκ. Και τώρα θα γυρίσει μπάλα στα χέρια της Χρυσής Διαμαντοπούλου με την βοήθεια και της Έλενας Ξενάκη. Χρειάζεται να σκοράρει η ελληνική ομάδα όσο μπορεί πιο γρήγορα να μειώσει σε ένα γκολ τη διαφορά από τις Ολλανδέζες και στη συνέχεια να διεκδικήσει την ισοφάριση απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα με πολλές παραστάσεις, με πολλές σημαντικές διακρίσεις. Δεν υπολείπεται βεβαίως και η ελληνική. Εδώ ψάχνουμε και πάλι τη φουνταριστή στο πρόσωπο της Έλενας Ξενάκη. Η πάσα δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Εδώ θα κερδίσει η Vivian Sevenich. Φαίνεται ότι η Ολλανδική ομάδα είναι πολύ διαβασμένη σε σχέση με τις επιλογές μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι διαθέτουμε δύο από τις κορυφαίες φουνταριστές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς. Αλλά σήμερα έχουν κλείσει τους διαδρόμους για να πάρουν πίνες και να σκοράρουν. Στην χαμηλότερη παραγωγικότητά της σε όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική μας ομάδα, αυτά τα 4 γκολ, καθώς και στα προηγούμενα και με την Ισπανία έχει σκοράρει 11 γκολ και με τη Ρωσία βεβαίως το σύνολο ήταν 11, αλλά στην κανονική διάρκεια έχει σκοράρει 6 γκολ.
και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι. 7 χρειάζεται λοιπόν εδώ η αποτελεσματικότητα. Για να δούμε την πλευρή του. Το σουτ, το μακρινό σουτ, το οποίο όμως δεν θα έχει την ευτυχή κατάληξη από την προσπάθεια της Ιωάννας Χιδηριώτη. Η νεαρή πρωταθλήτρια Βουλιαγμένης. Δυνατό, όμορφο σουτ, αλλά η Δοκός ήταν εκείνη η οποία δεν επέτρεψε. Έχουμε μπει στα τελευταία 2 λεπτά, Έλενα Κούβδου. Είναι πια πολύ δύσκολη προσπάθεια των Ελληνίδων Διεθνών απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα με σπουδαίες διακρίσεις. Δεν έρχεται το γκολ. Και η μπάλα θα κυλήσει out στο σουτ που επιχείρησε η Μπέντε Ρόχε. Και αυτή είναι μια από τις 3 φοιτήτριες σε αμερικανικά πανεπιστήμια στην Αριζόνα. Με 11 γκολ συγκομιδή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το time out, οι τελευταίες οδηγίες επί της ουσίας του Γιώργου Μορφέση. Θέλει να κάνει κάποια αλλαγή λογικά ο Γιώργος. Και θα προσπαθήσει ίσως να κερδίσει κάποια επιλογή, να πάμε σε κάποια στιμένη επίθεση που να μας βγάλει κάποιος σε καλές προϋποθέσεις. Αναζητείτε λοιπόν αυτό το γκολ, αναζητείτε η παραγωγικότητα για την ελληνική ομάδα, η οποία αδυνατεί έτσι να βρει λύση στο σκοράρισμα. Κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ με την Νικόλ Ελευθεριάδου. Στο πρώτο οκτάλεπτο ακολούθησαν 2 γκολ της Κριστίνας Τσουκαλά και επίσης ένα γκολ της Νικόλ. Εδώ και η Ασημάκη, η Αλεξάνδρα Ασημάκη, η πρώτη σκόρερ της ελληνικής ομάδας με συνολικά 18 γκολ και πρώτη σκόρερ του εθνικού συγκροτήματος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι πια πολύ δύσκολη η αποστολή. Υπολείπονται 90 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πίσω 2 γκολ. Ενθαρρύνονται οι Ολλανδέζες από το κοινό τους. Ψάχνουμε τη φουνταριστή. Ένα γκολ χρειάζεται η ελληνική ομάδα. Και τώρα είναι κερδισμένη αποβολή από την Αλεξάνδρα Ασημάκη. Με συμβολή βεβαίως στο να σημαντική, στο να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να παίξουμε παίχτρια παραπάνω. Πρέπει να σκοράρει η Έλενα εδώ η ελληνική ομάδα. Η Έλενα Ξενάγη, η οποία θα γυρίσει. Ψάχνουμε τον γκολ. Κριστίνα Τσουκαλά, Έλενα Ξενάκη από πλάγια θέση. Πρέπει να σκοράρει η ελληνική ομάδα. Το σουτ, η μπάλα όμως θα κυλήσει out στην προσπάθεια της Κριστίνας Τσουκαλά υπό τις επιθυμίες του πάγκου της Ολλανδικής ομάδας. Εδώ χάθηκε η ευκαιρία να μειώσουμε στον γκολ και νομίζω ότι πλέον στα 60 δευτερόλεπτα δεν είναι εύκολο να γυρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήδη οι πανηγυρισμοί στην κερκίδα για την διαφαινόμενη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Όπως και να έχει, είναι μια σπουδαία διάκριση για την ελληνική ομάδα, η οποία κατάφερε να προκριθεί στον τελικό βγάζοντας νοκάουτ μεγάλες ομάδες όπως η Ρωσία, τρίτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2017 και τρίτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Κατάφερε να αποκλείσει την Ισπανία, δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες time out από το Χάβενγκα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12, δεύτερη πέρσι στο παγκόσμιο της Ουγγαρίας, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 14. Εδώ Έλενα, δεν μπορεί κανείς να ψέξει την αμυντική λειτουργία της ελληνικής ομάδας. Δέχθηκε 6 γκολ από μια ομάδα η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων σε επιθετική λειτουργία. Η τέταρτη επίθεση στο τουρνουά με 105 γκολ. Αλλά νομίζω το σημείο κλειδί ήταν η αδυναμία μας στην επίθεση να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, να σουτάρουμε μάλλον και να βρούμε λύσεις στις υποκαλές προϋποθέσεις. Είναι αυτό που ανέφερα και πριν, μπλοκάραμε στην άμυνα που μας παίξαν οι Ολλανδοί, ξεκινώντας με πρες και γυρνώντας σε ανάμεσα. Γενικά είχαμε βιαστικές επιλογές και αυτό μας οδήγησε σε χαμηλό σκορ επιθετικά. Οι τελευταίες προσπάθειες των κοριτσιών, η Ολλανδία η οποία θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Και τώρα αναζητεί ένα γκολ, το μαρκάρισμα από τις Ελληνίδες, θα κερδίσει η Αλεξάνδρα Ασημάκη που έχει επιστρέψει. Ουσιαστικά μια επίθεση για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Με την Βασιλική Διαμαντοπούλου τώρα. Ένα γκολ. Η Αλεξάνδρα μπορεί να πάρει την μπάλα τώρα, αλλά γυρνάνε. Το σούτ, η μπάλα όμως θα αποκρουστεί από τις Ολλανδέζες και κάπου εδώ ουσιαστικά ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία επί της ουσίας δεν νομίζω να θα επιχειρήσει το τελευταίο σουτ στα 9 τελευταία δευτερόλεπτα, θα επικρατήσει της ελληνικής. 6-4 λοιπόν, Ολλανδία-Ελλάδα.
και η εθνική ομάδα της Ολλανδίας είναι εκείνη η οποία θα επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Κάνανε μια κατάθεση ψυχής σε όλα τα παιχνίδια, ήταν συγκινητικές. Υπερβάλλανε αυτού μία προς μία, αμυντικά, επιθετικά, τα δώσανε όλα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε υπερήφανοι για αυτές, είναι νικήτριες. Ο τελικός αυτός γράφει στην ιστορία. Τίποτα, συγχαρητήρια και... 6,5 χρόνια μετά την τελευταία φορά και ενώ ο Ευάγγελος Δουδέσης θα ρίξει στην πισίνα τον Άρνο Χάβενγκα, τον προπονητή της Ολλανδίας. Η εθνική μας ομάδα, η οποία πάλεψε, είχε μια εξαιρετική παρουσία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 4 νίκες, μία ήττα στο πλαίσιο του ομίλου. Ακολούθως ήρθαν οι δύο μεγάλες προκρίσεις για τα ημιτελικά και για τον τελικό. Εδώ η ελευθερία πλευρή του. Ωστόσο, όπως είπαμε, η Αχίλλειος Πτέρνα σήμερα ήταν το σκοράρισμα απέναντι στην κορυφαία άμυνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και απέναντι στην κορυφαία τερματοφύλακα. Μόνο χαμόγελα θέλουμε τώρα. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη γυναικεία ερατοσφαίριση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας και χαμόγελα. Ακριβώς. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Η εθνική ομάδα, η οποία θα δώσει το παρόν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γκουαγκτσού, δικαιωματικά. Δεν τα κατάφερε σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάλεψε όσο περισσότερο μπορούσε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είπαμε ότι έχει μεγάλες διακρίσεις. Ήταν εκείνη η οποία έσυρε το χορό των μεταλλίων στις αρχές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Κλαμμένη, στεναχωρημένη εδώ ιδιαίτερα. Είναι ένα μετάλλιο, δεν είναι λίγο πράγμα, είναι ένα σημαίνιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι το τρίτο διαδοχικό. Αυτή ή μάλλον ομάδα... το τρίτο για την ελληνική ομάδα όσον αφορά στα αργυρά δηλαδή. Θέλω να πω για αυτή την ομάδα ότι έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει μέλλον. Έχει μια ανωδική πορεία που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2016. Στους Ολυμπιακούς, στην πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Σάκη και Χαγιά, τότε προπονητή, όπου χάθηκε η πρόκριση στα πέναλτι. Πέρσι πάλι χάθηκε ένα μετάλλιο ίσως στα πέναλτι, μια πρόκριση στην τετράδα από την Ισπανία. Φέτος καταφέρανε να φτάσουν τελικό, επιβραβεύονται οι κόποι τους με ένα μετάλλιο και νομίζω ότι έχει μπει σε μια πολύ καλή τροχιά για την επόμενη Ολυμπιάδα. Και ενώ παρακολουθούμε τους πανηγυρισμούς της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, βυθίστηκε και μια εστία, της Ολλανδίας με συγχωρείτε, βυθίστηκε και μια εστία και μια Ολλανδική σημαία, στιγμιότυπα και από τον πάγκο τον ελληνικό. Υπάρχει απογοήτευση, είναι λογικό μετά από αυτή την ένταση που έχεις βγαίνοντας από το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλες είναι χαρούμενες για το ότι καταφέραν να φτάσουν στο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Προφανώς και λέγαμε και πριν ότι το πρόσημο είναι θετικό, ήταν εξαιρετική η πορεία της εθνικής ομάδας, η οποία 6,5 χρόνια μετά την τελευταία φορά και τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Eindhoven έδωσε το παρόν εφέτος. Με μεγάλες νίκες, προκρίσεις, απέναντι σε μια ομάδα η οποία, Έλενα, φίλες και φίλοι, φτάνει τα 5 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ισοφαρίζει το ρεκόρ της Ιταλίας. Η Ολλανδία, η οποία είχε διαδοχικές κατακτήσεις το 1985, το 1987 και το 1989, επανήλθε στην κορυφή της Ευρώπης το 1993. Από τότε είχε δεύτερες θέσεις. Η τελευταία ήταν το 2016 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σερβίας. Όμως τα κατάφερε αυτή τη φορά απέναντι στην ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα, η οποία είχε έναν 7ο τελικό στην ιστορία της, γενικότερα θα λέγαμε, και σε κάθε είδους διοργάνωση διεθνή. 3 χρυσά μετάλλια, η συγκομιδή, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2011, το Euro Cup, το οποίο κατέκτησε εφέτος, και το 2005 στον τελικό του World Cup.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε και πάλι, βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία 6 στα 28, 4 στα 23 για την ελληνική ομάδα. Πάντα σύμφωνα με την καταμέτρηση, 0 στα 1 στην παίκτρια παραπάνω, 0 στα 3 για την ελληνική, 4 κερδισμένα σπριν, τα κερδισμένα προσωπικά φάουλ για τις δύο ομάδες, 8-4 για την Ολλανδία. Η ελληνική ομάδα, η οποία σκόραρε 2 γκολ η Χριστίνα Τσουκαλά και 2 η Νικόλ Ελευθεριάδο, αυτός ο πλουραλισμός που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και η αποτελεσματικότητα μας έλειψε. Και είναι η ώρα των απονομών, η ώρα των μεταλλίων. Η ελληνική ομάδα, η οποία επιτέλεσε εξαιρετικά την αποστολή της. Βλέπουμε εδώ τα 13 κορίτσια. Και ελληνικές σημαίες και χαμόγελα. Είναι νικήτριες. Την συνείδησή μας για αυτό που επιχείρησαν, για αυτό που κατόρθωσαν. Οι Ολλανδέζες, οι οποίες πανηγυρίζουν, καθώς επιστρέφουν και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά το 1993, μετά από 25 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης, το 5ο χρυσό μετάλλιο για την Λάουρα Άρτς, τη Μαούντ Μέχεν, στην Ντάχμαρ Χενέ, την Καταρίνα Φάντερ Σλότ, την Ίρις Βούλφς, τη Στόπχορς, την Ρόχε, τη Σέβενιτς, τη Γιάουστρα, την Κούλχας, τη Φόρβελ, τη Σλέικινγκ και τη Βίλεμς. Και οι απονομές των μεταλλίων για την νικήτρια ομάδα. Η οποία, να μην παραλείψουμε, να σας πούμε και να επαναλάβουμε, ήταν και η Χρυσή Ολυμπιονίκη το 2008, εκεί όπου έδεσε το παρόν και η ελληνική ομάδα, κατακτώντας, αν θυμάμαι καλά, την 8η θέση. Μετά την δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Το ζήτημα βέβαια είναι να υπάρχει συνέχεια και διάρκεια. Αυτό είναι το σημαντικό και η εθνική μας ομάδα έχει αυτή τη διάρκεια, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων συγκροτημάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Βεβαίως ένα μετάλλιο τονώνει την ψυχολογία, δημιουργεί κίνητρα, προσελκύει τα νέα κορίτσια, γιατί η εθνική μας ομάδα είναι ανανεωμένη, έχει νέα παιδιά στη σύνθεσή της. Το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι 7 από τα 13 κορίτσια του Γιώργου Μορφέση είναι ηλικίας μεταξύ 19 και 21 ετών. Ακριβώς. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ χαμηλός. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, για τους στόχους που έχει αυτή η ομάδα. Θα έχει συνέχεια, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει πολύ ταλέντο, υπάρχει όρεξη, υπάρχει ικανότητα. Δεν λείπει τίποτα από αυτή την ομάδα. Αν μπορούσε να υπάρχουν και περισσότερα χρήματα γενικότερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπου οι προτεραιότητες ενδεχομένως είναι διαφορετικές. Και εδώ λοιπόν... Νομίζω ότι δείξα τελευταία χρόνια ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και καταφέρουμε και διακρινόμαστε ανεξάρτητα με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας. Ακριβώς, γιατί... είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως, όταν υπάρχει η αγάπη να υπηρετήσει στο εθνόσημο, να προσφέρεις στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου λοιπόν. Συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια, μόνο υπερηφάνεια. Τιμή και δόξα σε όλα τα κορίτσια και ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ο πρόεδρος της Πολεμητικής Ομοσπονδίας της Ελληνικής και μέλος. Και μέλος. Στην Ευρωπαϊκή και στην Παγκόσμια. Εδώ λοιπόν το πρώτο μετάλλιο για την Χρυσή Διαμαντοπούλου. Η Χριστίνα Τσουκαλά. Εδώ είναι η μητέρα της Έλενας Ξενάκη, οι γονείς. Καθώς έδωσαν το παρόν, είναι η αλήθεια, και αρκετοί γονείς των αθλητριών και των αθλητών. Τιμή λοιπόν για τα κορίτσια που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Και η Νικόλα Ελευθεριάδου, ακριβώς, και η Μαργαρίτα Λευρίτου και η Άλκης της Αβραμίδου,
με σημαντική συμβολή και εκείνη όπως όλα τα κορίτσια. Και η Αλεξάνδρα Σιμάκη, η Ιωάννα Χιδηριώτη. Το νέο κύμα, το νέο αίμα, Μαρία Πάτρα και Ελισάβετ Πρωτοπαπά, φοιτήτρια πλέον στο Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών, και η Ελευθερία Πλευρή του, με εξαιρετική παρουσία και σε αυτό το πρωτάθλημα, 9 γκολ και 9 assist. Η Χριστίνα Τσουκαλά ήταν η πρώτη στις assist με 11, σκόραρε και 10 τέρματα. Όσα και η Έλενα Ξενάκη, πρώτη ήταν η Αλεξάνδρα Σιμάκη με 18 γκολ, και η Ιωάννα Σταματοπούλου, και εκείνη όταν χρειάστηκε προσέφερε υπηρεσίες και βοήθησε την εθνική ομάδα. Η απονομή υπερήφανη λοιπόν του όλοι για τη δεύτερη θέση από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, στην Αλεξάνδρα Σιμάκη. Στην αρχηγό λοιπόν, η οποία υπηρετεί πιστά το εθνικό συγκρότημα, ήταν πρώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011, είχε αναδειχθεί ως η κορυφαία εκεί που η Ελένα Κούβδο ήταν η κορυφαία τερματοφύλακας. Η Αλεξάνδρα είναι μια κορυφαία αθλητρία, έχει αφήσει και συνεχίζει να γράφει την ιστορία της. Σε 6 παρουσίες Έλενα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακριβώς. Από Αλεξάνδρα. Τις πιο παλιές, επίσης με πολλές παρουσίες ευρωπαϊκά, δεν θυμάμαι 7, ίσως είναι η Άλεξ Διαβραμίδου. Σωστή, σωστή, όχι δεν θυμάσαι, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. 7 λοιπόν είναι οι παρουσίες της Άλκης της, η οποία έφτασε στην πρώτη θέση τη Βούλα Κοζομπόλη, η οποία έχει και αυτή 7 παρουσίες. Και βεβαίως, μιας και λέγαμε για την Άλκη Αβραμίδου, να πούμε ότι ήταν παρούσα και το 2010, το αργυρό μετάλλιο, και το 2012. Ακριβώς, όπως και η Αλεξάνδρα. Όπως και η Αλεξάνδρα. Χριστίνα Τσουκαλά αυτή τη στιγμή από την ομάδα. Η οποία Χριστίνα ήταν το 2012 μαζί με τη Χρυσή Διαμαντόπουλου. Ακριβώς. Στη δεύτερη διοργάνωση, δηλαδή που κατέκτησε αργυρό μετάλλιο η εθνική μας ομάδα. Πάντα στο βάθρο. Οι τρεις ομάδες που κατέκτησαν τα μετάλλια, η Ολλανδία, η οποία επικράτησε της εθνικής μας ομάδας με 6-4, στο πρώτο σκαλί, η Ελλάδα στο δεύτερο, και στο τρίτο σκαλί του βάθρου η Ισπανία, η οποία σε παιχνίδι που προηγήθηκε επικράτησε με 12-6 της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία γενικότερα οι Ούγγροι δεν φάνηκαν στο καλύτερο επίπεδό τους. Δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει ανανεώσεις εν όψη των προσεχών Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι ιδιαίτερα. Έχουν αρκετές προσωπικότητες γνωστές από τα προηγούμενα χρόνια. Κάνανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και καταφέρανε να μπουν στην τετράδα, αποκλείοντας τους Ιταλούς. Από εκεί και πέρα δεν τους βγήκαν κάποια πράγματα, και μιας και παρακολούθησα το σημερινό παιχνίδι, θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν και λίγο άτυχη σε κάποια σημεία και το σκορ άνοιξε. Πάντα η τελετή των απονομών. Πάντα σε πρώτο πλάνο η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Θα ακούσουμε τώρα λογικά τον εθνικό του ύμνο. Πάντα οι πανηγυρισμοί, με την Αλεξάνδρα Ασιμάκη να είναι η πρώτη σκόρερ πλέον της εθνικής μας ομάδας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθε με 47. Κατάφερε να σκοράρει 18 φορές, έφτασε τα 65 στο σύνολο. Η Αλεξάνδρα έκανε ένα πολύ καλό πανευρωπαϊκό, όπως και όλα τα κορίτσια γενικά. Τα περισσότερα, όλα τα παιδιά, δεν μπορώ να πω για κάποιο παιδί, πιάσαμε έναν υψηλό μέσο όρο απόδοσης, το οποίο νομίζω ήταν σημαντικό και είναι και ο λόγος που καταφέραμε να ανέβουμε στο δεύτερο σκαλί του βάθου. Η ώρα για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ολλανδίας. Thank you.
πανηγυρισμοί λοιπόν εδώ για τις Ολλανδές, οι οποίες κατέκτησαν τα τρία πρώτα χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 1985 στο Όσλο της Νορβηγίας, το 1987 στο Στρασβούργο και το 1989 στη Βόνη, για να ακολουθήσουν οι Ουγγαρέζες στην Αθήνα το 1991. Επέστρεψαν και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης το 1993 οι αθλητρίες της Ολλανδικής ομάδας στο Λίντς. Οι Ιταλίδες ακολούθησαν με τρεις διαδοχικές κατακτήσεις το 1995, το 1997 και το 1999 στη Βιέννη, τη Σεβίλη και τη Φλωρεντία αντίστοιχα. Οι Ουγγαρέζες επέστρεψαν και αυτές στην κορυφή, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι φιλοξένησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2001 στη Βουδαπέστη, η Ιταλία στη Λιουμπλιάνα το 2003, η Ρωσία το 2006 και το 2008 στο Βελιγράδι και στη Μάλαγα, το ίδιο και στο Ζάγκρεπ. Τρεις κατακτήσεις για τη Ρωσία Έλενα το 2010, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα την αντιμετώπισε στον τελικό. Το 2012 ήταν η σειρά της Ιταλίας στο Αϊτχόβεν και πάλι η εθνική μας έδωσε το παρόν. Το 2014 στην Βουδαπέστη η Ισπανία πανηγύρισε και πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι ήταν η σειρά της Ουγγαρίας να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο για να επιστρέψει στην κορυφή, όπως είπαμε, η Ολλανδία. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, οι φωτογράφοι, τα φλάσια έχουν πάρει φωτιά και η ελληνική ομάδα στο βάθρο, όλη η ελληνική αποστολή στους ιστούς και η ελληνική σημαία φλάει στην Ολλανδική και από την άλλη πλευρά η Ισπανική. Να μην παραλείψουμε να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας απέναντι στο Μαυροβούνιο, η εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία μετά τη νίκη της με 12-11 επί της Ρωσίας, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για την ελληνική ομάδα, η οποία προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 5-1 με 3 γκολ του Φουντούλη. Στη συνέχεια ισορρόπησαν οι Ρώσοι, έστω και έτσι, ενώ βλέπουμε πάντα εθνικές ομάδες, μετάλλια, διακρίσεις.